Γεια χαρά σε όλους. Πριν απ' όλα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, που αυτές τις μέρες δεν έχουν σταματήσει να μετρούν τις απώλειές τους μέσα στα συντρίμια. Είναι αυτές οι οριακές στιγμές που βλέπεις πως οι λαοί μοιράζονται τον ίδιο πόνο, το ίδιο βάσανο, την ίδια αγωνία για να βγει έστω και μία καλή είδηση από τα ερείπια. Και αυτές τις στιγμές είναι που πιο εύκολα συνειδητοποιείς πόσο δίκιο έχει το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμιός, και εγώ λαός και εσύ λαός. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Είναι οι στιγμές που η αλληλεγγύη εκδηλώνεται με όλους τους τρόπους και κυρίως έμπρακτα, όπως αυτή που ήδη οργανώνεται ύστερα από κάλεσμα του ΠΑΜΕ με εκατοντάδες σωματεία ήδη να φορτώνουν πράγματα για αποστολή στους πληγέντες. Είναι πάντως τραγική ηρωνία. Η κυβέρνηση της Τουρκίας και η κυβέρνηση της Ελλάδας κάνουν έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα δώσει αμέτρητα δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει αμερικάνικα μαχητικά αεροσκάφη. Και βασικό επιχείρημα είναι ότι έτσι προστατεύουν τη ζωή του λαού τους. Και την ίδια στιγμή βλέπεις το λαό θαμμένο στα συντρίμια των σπιτιών του. Και σκέφτεσαι ότι το κόστος μισού F-16 θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ανθρώπους, αν με αυτά τα χρήματα έφτιαχναν πιο γερά σπίτια. Και επειδή όλοι αναρωτιούνται και αγωνιούν δικαιολογημένα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην Ελλάδα ένα σεισμός ακόμα και μικρότερης έντασης, τα στοιχεία μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημες καταγραφές, τα μισά σχολεία της χώρας είναι χτισμένα πριν από 30 και 35 χρόνια και διαπιστωμένα χρειάζονται έλεγχο και ενίσχυση. Το 75 και 80% των κτηρίων της χώρας έχουν χτιστεί πριν από το 1985 με παλιούς ή και καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς. Και οι κυβερνήσεις διαχρονικά αρνούνται να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου και ενίσχυσης αυτών των κατασκευών όπου απαιτείται. Αυτό είναι το σύγχρονο αστικό κράτος. Είτε το βαφτίζουν επιτελικό, είτε το πουν δίκαιο. Ένα κράτος που με διαδικασίες εξπρές δίνει άδειες για αιωλικά πάρκα σε δάση, για καζίνο στο Ελληνικό, για στρατηγικές επενδύσεις που φέρνουν δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά δεν δίνει φράγκο για την προστασία της ζωής μας. Όμως, αυτά φίλες και φίλοι τα λέμε εμείς. Οι κολλημένοι. Έτσι δεν το είπε ο Βαρύς και ασήκωτος Πολάκης. Εάν δεν δεχτούν, είτε γιατί είναι πιασμένοι, πασόκι να πιω, ξέρω εγώ τι, είτε γιατί είναι κολλημένοι, κουκουέ, γιατί θέλει σε 2.500 χρόνια να μεταβάζει. Λοιπόν, άμα δεν θέλουν, τότε δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Είναι λέει κολλημένοι του κουκουέ γιατί δεν θέλουν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουν κυβέρνηση. Εδώ που τα λέμε, είναι απολύτως αναμενόμενο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν καραμελίτσες και να λένε για το κουκουέ όσα λένε από παλιά τα κόμματα του κατεστημένου. Για να δούμε όμως ποιοι είναι οι κολλημένοι, ποιο είναι το κόλλημα, αλλά και ποιοι είναι οι κολλητοί. Κάποιοι είναι κολλητοί με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να, ας πούμε όπως με τα συμφέροντα του κυρίου Λάτσι που του δόθηκε το Ελληνικό. Δεν τα λέμε εμείς, ο κύριος Λάτσι τα λέει. Ας τον ακούσουμε. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Όντως, αν είσαι κολλητός με τις business και τα κέρδη του κάθε Λάτσι, τότε θα λες ότι είναι κόλλημα να μην υποτάσσεται κάποιος στις απαιτήσεις των λίγων. Γιατί το κουκουέ δεν είναι με τον επενδυτή στο Ελληνικό που αυτές τις μέρες διώχνει τους αθλητές από τις αθλητικές εγκαταστάσεις περιοχής. Είναι με τις αθλητικές ομοσπονδίες, το λαό της περιοχής και τους εργαζόμενους του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου του Αγίου Κοσμά. Κόλλημα, ε! Κάποιοι είναι κολλητοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λόμπι της. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που έχουν ψηφίσει όλοι τους, εκτός από το κουκουέ, πως τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Τα λόμπι που αποτελούν μηχανισμούς υπεράσπισης των επιχειρηματικών συμφερόντων. Βλέπετε, δεν φτάνει η προσήλωση όλων στα συμφέροντά τους, εξαγοράζουν κιόλας πολιτικούς για να σιγουρευτούν, συντάσσουν οδηγίες και κανονισμούς για τα συμφέροντά τους και μετά όλα αυτά τα ψηφίζουν στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και όποιος άλλος προκύψει. Και κάτι κολλημένοι συνεχίζουν να καταγγέλουν τα λόμπι και τη σαπίλα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας τους που στείνει το λαό στον τοίχο. Μερικές φορές τους κολλητούς μας, επειδή δεν τους βλέπουμε συχνά από κοντά, όταν τους βλέπουμε θέλουμε να τους κάνουμε να περάσουν καλά. Έτσι και ο Τσίπρας το 2017. Πήγε στο Αμέρικα και έκανε ένα πολιτικό στριπτής ξεφτύλας μπροστά στον Τραμπ. «Είσαι παρεξηγημένος», του είπε σε άπτες στα αγγλικά, «αλλά είσαι διαβολικά καλός, ρε μπαγάσα». Μπουγάδα στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό σε ζωντανή μετάδοση. Και κάτι κολλημένοι φώναζαν επειδή ο Τραμπ βομβάρτιζε τη Συρία. Τώρα που είπαμε Τραμπ, τι θυμηθήκαμε? Την αμερικανική πολεμική βιομηχανία, που την έχει βάλει και αυτή στην μπουγάδα για ξέπλυμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το έχει πει ο ίδιος ο Τραμπ και μάλιστα μπροστά στον Τσίπρα πάλι. «Θα ήθελα να επενέσω την Ελλάδα», λέει ο Τραμπ, «γιατί είναι από τα ελάχιστα μέλη του ΝΑΤΟ που ξοδεύουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνα. Η κυβέρνησή μου ήδη ενημέρωσε το Κογκρέσο για μια πώληση στην Ελλάδα ώστε να αναβαθμιστούν τα αεροσκάφη F-16. Αυτή η συμφωνία ανέρχεται σε 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια». Και όταν βέβαια αναβαθμίστηκαν τα ελληνικά F-16, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρίνησαν πως η αναβάθμιση έγινε για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι για τις παρόλες που μας αμολάνε μαζί πω το ΣΥΡΙΖΑ και πω τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτά, δηλαδή ότι οι εξοπλισμοί γίνονται με βάση τα κριτήρια του ΝΑΤΟ και όχι την άμυνα της χώρας, τα έλεγαν και τα λένε οι κολλημένοι. Αλλά και η γαλλική πολεμική βιομηχανία δεν πρέπει να είναι παραπονεμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ φροντίζει άλλωστε να μην αγχώνει τους κολλητούς του, ακόμα και όταν είναι στην αντιπολίτευση. Γι' αυτό τον Ιανουάριο του 2021 ψήφισε τη συμφωνία που έφερε η Νέα Δημοκρατία για να πληρώσει ο ελληνικός λαός 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Καλά, ότι είναι όλοι τους κολλητοί με τον ΝΑΤΟ το ξέρει ο καθένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε την τσίφρα του στο στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ όταν κυβερνούσε και αυτή τη συμφωνία την πήρε η Νέα Δημοκρατία και την απογείωσε βάζοντας τη χώρα και το λαό ακόμα πιο μέσα στο στόχαστρο των επικίνδυνων σχεδιασμών και ανταγωνισμών. Το θέμα είναι να μην κάνεις διακρίσεις σε βασικά ζητήματα, είτε είσαι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση θέλει οι φίλοι του, οι εφοπλιστές, να φορολογούνται εθελοντικά. Το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, το συνέχισε εκείνος, το ξανασυνέχισε η Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Κάτι σαν σύλλογος αναξιοπαθούντων δηλαδή. Αναξιοπαθούντες. Με 5.875 πλοία αξίας πάνω από 160 δισεκατομμύρια δολάρια και πρώτη σε όλο τον κόσμο. Και κάτι κολλημένοι καταθέτουν τροπολογίες για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα καύσιμα και ζητούν φορολόγηση των εφοπλιστών. Πού ακούστηκε αυτό ρε Πολάκη, φορολόγηση των εφοπλιστών? Πάντως, όταν είσαι κολλητός με τους στόχους των λίγων, καταπίνεις και στηρίζεις τα πάντα. Να, ας πούμε, στηρίζεις ακόμα και μία συμφωνία με μία πετρελαιομοναρχία, όπου δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα και το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε το έχουν μόλις 6.689 άτομα διορισμένα από τους κυβερνήτες των 7 Εμμυράτων. Για ποια χώρα μιλάμε? Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία η Ελλάδα σύναψε στρατηγική συμφωνία με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ψήφισαν μάλιστα να στείλουμε ακόμα και στρατό στα Εμμυράτα άμα γίνει καμιά στραβή. Και κάτι κολλημένοι καταψήφισαν τη συμφωνία στη Βουλή. Όλοι τους είναι κολλητοί με τα μνημόνια, αυτό το ξέρουμε. Σε αυτό το κολλητιλίκι, με όλη την ανφάν κατέ των Βρυξελών, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και λοιπού συγγενείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκοψε μισθούς, έκοψε συντάξεις, κατήργησε το ΕΚΑΣ, επέβαλε άγρια φορολογία στο λαό. Έφτασαν οι ανοιχτόμυαλοι να βάλουν ΦΠΑ στα μακαρόνια 23%, που ισχύει μέχρι σήμερα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μαζί νομοθέτησαν για λογαριασμό των τραπεζών και των φαντς αυτές τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια του λαού. Και κάτι κολλημένοι πάνε στα συμβολιογραφεία για να σώσουν τα σπίτια και διώκονται μάλιστα για το κόλλημά τους. Ποιο κόλλημα? Να παλεύουν με πράξεις ώστε να μην πέσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Πάντως αναγνωρίζουμε ότι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ κολλήματα δεν έχουν. Μπορούν ας πούμε να παίζουν τον ύμνο του ΕΑΜ και λίγα λεπτά μετά ο Τσίπρας να αποθεώνει τον Πρωθυπουργό των Δεκεμβριανών και ορκισμένο εχθρό του ΕΑΜ, τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ή μπορούν ας πούμε αφού έχουν ήδη συγκυβερνήσει με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και ψήφισαν μνημόνια με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και κάποιους άλλους ανύπαρκτους πλέον τώρα, χωρίς κανένα κόλλημα να αφήνουν ανοιχτό μετεκλογικά το ενδεχόμενο ακόμα και μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού που θα τους χωράει όλους. Αρκεί να μην είναι Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Τέλος, όταν ανοίγεσαι στα κολλητιλίκια, δεν ξέρεις που μπορεί να καταντήσεις. Μπορεί να βρεθείς μαζί με τον Άδωνη και τον Βορύδη να χειροκροτάς τον Ζελένσκι και τους Αζόφ στη Βουλή. Μπορεί ακόμα και να συναντηθείς με φασίστες απόστρατους από αυτούς που οργανώνουν τις αντικομουνιστικές γιορτές μίσους στο Βίτσι και το Γράμμο. Όπως βρέθηκε πριν λίγο καιρό ο Τσίπρας, σε επίσημη συνάντηση με εκπρόσωπο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Και από τότε που βγήκε στη φόρα η συνάντηση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βγάλει άχνα. Μπορεί να συμβεί και το άλλο καμιά φορά. Να πρέπει και σωστά να καταγγείλει στην κυβέρνηση για παραχώρηση χώρου για συγκέντρωση στην ναζιστική Χρυσή Αυγή. Και μια μέρα πριν, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να συμμετέχουν σε εκλογές εργατικού κέντρου σε κοινό ψηφοδέλτιο με στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Κάτι ακόμα. Εκτός από τον Πολάκη, ακούσαμε και το Σπίρτζι. Θα επαναφέρουμε, λέει, τη δημοκρατία με το καλό ή με το άγριο. Τι λέει, ρε παιδί μου. Ο λαός μας πάντως όταν ακούει κάτι τέτοια λέει ένα ωραίο.
με κάτι σχισμένα καλσόν. Να το προσέξετε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενημερώνουμε τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος χαζογέλαγε και χειροκροτούσε τον Πολάκη όταν είπε ότι στο κουκουέ είναι κολλημένη, ότι την αγριάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο λαός μας την έχει ζήσει. Όταν τα ΜΑΤ έκαναν επίθεση σε κάτι κολλημένους νέους και φοιτητές που συμμετείχαν σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο άγαλμα Τρούμαν. Όταν τα ΜΑΤ ξυλοφόρτωναν κάτι κολλημένους εργαζόμενους και συνταξιούχους στο Σύνταγμα που διαδήλωναν για το μισθό και τη σύνταξή τους. Όταν τα ΜΑΤ ορμούσαν σε κάτι κολλημένους στο κέντρο της Αθήνας που προσπαθούσαν να αποτρέψουν πληστηριασμό πρώτης κατοικίας που γινόταν με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, στις ημέρες που ο Πολάκης τρένταρε να αγορεύει για το κολλημένο κουκουέ και τα 2.500 χρόνια που πρέπει να περάσουν μέχρι να γίνουν αυτά που λέει, ήδη οι κομμουνιστές πρωτοστατούσαν στην οργάνωση της αλληλεγγύης στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Ήδη τα μέλη του κουκουέ πρωτοστατούσαν στα σωματεία ώστε να ληφθούν και να επιβληθούν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους σε συνθήκες χιονιά και κακοκαιρίας. Γιατί το κουκουέ δεν αφήνει για το κάποτε τα προβλήματα του ελληνικού λαού και των εργαζομένων, αλλά παλεύει μαζί τους διαρκώς σε όλες τις μάχες. Για ανάσες ανακούφισης από την ακρίβεια, για να εμποδιστεί η εφαρμογή αντιλαϊκών νόμων, για να κερδιθεί και το παραμικρό, για να αλλάξει ο αρνητικός συσχετισμός που επικρατεί και να προκαλούνται ρήγματα. Και αυτό το κουκουέ μπορεί να το κάνει, γιατί έχει γραμμή σύγκρουσης με το σύστημα και την εξουσία των λίγων. Γιατί το κουκουέ παλεύει ακριβώς για να γίνει εξουσία των λίγων παρελθόν. Και οι πολλοί που παράγουν, που δουλεύουν και που σήμερα ζουν στο διαρκές ζόρι, αυτοί να πάρουν στα χέρια τους την οικονομία και την εξουσία. Γιατί έτσι θα εξαλειφθεί η αιτία για όσα ζούμε σήμερα εντός και εκτός των συνόρων. Γιατί το κουκουέ θέλει το λαό πρωταγωνιστή στον αγώνα και τις εξελίξεις και όχι θεατή των σενάριων που τρέχουν σε βάρος του. Αλλά είπαμε, κολλημένοι. Εμείς κολλημένοι εδώ στο ραντεβού μας. Θα τα πούμε ξανά λοιπόν την επόμενη Πέμπτη σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μέχρι τότε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.